στην προσπάθεια να βρείτε την αλήθεια και στον μεγάλο αγώνα που δίνεται μέχρι και τώρα και θα συνεχίσετε να δίνετε, έχουν προκύψει διάφορες μαρτυρίες. Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική. Ναι, μου είπε κάποιος ο φίλος του, ότι κάποιος Αθήγανος του είπε γύρω στις 7 με 8 το βραδάκι, είδε, λέει, το Γιώργο, τρία άτομα να τον έχουν βάλει σε ένα αυτοκίνητο, να προσπαθεί να αντιδράσει, να παλεύει, αλλά δεν μπορούσε, επειδή ήταν τρεις μαζί, δεν μπορούσε να... Να ξεφύγει. Να ξεφύγει, ναι. Εκεί στο Ζεφύρι έγινε αυτό. Ναι, ναι. Δεν μπορείς, λέω, να βρούμε πώς τον λένε αυτόν τον άνθρωπο, να πάνε τον ρωτήσω εγώ. Μου λέει δεν ξέρω πώς τον λένε. Λογικά φοβούνται να μιλήσουν με δύο φίλους του που έχω μιλήσει. Μου μιλήσανε εμπιστευτικά και λένε ότι και κάποιον να ρωτήσεις φοβάται να ανοίξει το στόμα του. Ποιος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ? Ένας κύριος εκεί άκουσε κάτι φωνές και βγήκε έξω και στο σημείο εκεί στην πλατεία είδε το Γιώργο που φώναζε, λέει, και έβγαζε από το στόμα αίμα και πήρε το ΕΚΑΒ τηλέφωνο. Ουρλιαχτά. Ναι, ουρλιαχτά, λέει, δυνατά. Δεν μιλούσε, μόνο ούρλιαζε. Ο Γιώργος ήταν σε θέση να πει κάτι εκείνη τη στιγμή σε αυτό το μάρτυρα? Εμένα από ό,τι μου είπε δεν μπορούσε, λέει, να μιλήσει, λέει, το μόνο που ούρλιαζε, λέει. Προσπάθησε να ρωτήσει το γιο σας ποιος του το έκανε αυτό? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Το ΕΚΑΒ άργησε να έρθει? Ναι, άργησε. 2 ώρες και κάτι άργησε. Μετά δεν το παρέλαβε όταν ήρθε? Όχι, γιατί ήταν νεκρός όταν πήγε, λένε. Και το ΕΚΑΒ μετά, λέει, καλεί την αστυνομία. Έχετε φτάσει να αργώσετε όλη την Αθήνα. Καταλήξατε στο Ζεφύρι, εκεί που τελικά έγινε ο άγριος ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου του Γιώργου. Ναι, πήγα. Εκείνο το βράδυ που πήγα, που έμαθα για το θάνατο του Γιώργου, πήγα στο σημείο εκείνο. Βγήκε ο κύριος που πήρε το ΕΚΑΒ τηλέφωνο, μου είπε, εγώ, λέει, βρήκα, λέει, το παιδί μου, λέει. Το ανάψανε κεράκι, μου φερθήκαν πολύ ωραία, πολύ ζεστά. Μου είπαν κιόλα, ελάτε αν θέλετε να σας κεράσουμε και έναν καφέ. Ήταν πολύ φιλόξενοι.